Σε στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχωρά το προσωπικό του Βενιζέλιου νοσοκομείου αύριο 5η 11 Μαΐου. Αιτία η ζωφέρη όπως περιγράφεται κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το νοσηλευτικό ίδρυμα. Δυστυχώς το Βενιζέλιο βγαίνοντας από την άσχημη περιπέτεια της πανδημίας βρίσκεται σε πολύ δεινή θέση. Σε μια δραματική ανακοίνωσή της, η Τριμελής Επιτροπή Γιατρών του Νοσοκομείου κάνει λόγο για τη χειρότερη κατάσταση της τελευταίας 20ετίας. Η μονάδα εντατικής θεραπείας κλείνει κρεβάτια λόγω έλλειψης προσωπικού. Τα χειρουργεία λιγοστεύουν και θα λιγοστέψουν ακόμα περισσότερο λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων. Υπάρχει σοβαρή έλλειψη σε ακτινολόγους. Οι παθολογικές κλινικές έχουν επίσης ελλείψεις. Όπως λένε χαρακτηριστικά, η έλλειψη προσωπικού σε όλους τους τομείς είναι πρωτοφανής, με το προσωπικό να λειτουργεί πέρα των ορίων του και το ένα μετά το άλλο τα τμήματα του νοσοκομείου να βρίσκονται υποκατάρρευση. Η παιδιατρική κλινική λειτουργεί με εντέλεστε, η μονάδα νοσηλείας νεογνών με μετακινήσεις μπαλώματα, η πνευμονολογική λειτουργεί οριακά, το μικροβιολογικό αδυνατό να καλύψει τις εφημερίες, δερματολόγος έχει μείνει μόνο ένας για όλα, ένας κυταρολόγος ο οποίος σε ένα χρόνο συνταξιοδοτείται και η λίστα δεν τελειώνει. Δεν περιμένουμε κάτι άμεσα σαν βοήθεια. Οι λιγοστές προκηρύξεις που γίνανε πριν ένα μήνα περίπου θα καθυστερήσουν να έρθουν στο νοσοκομείο. Μέχρι τότε θα εμφανιστούν και ακόμα περισσότερα προβλήματα. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι κενές οργανικές θέσεις ιατρών φτάνουν τις 40. Ωστόσο, στην τελευταία προκήρυξη προβλέπονται μόνο 12, ενώ και η νοσηλευτική υπηρεσία ζητά την προκήρυξη 85 νοσηλευτών, καθώς οι νοσηλευτές σήμερα είναι μειωμένοι κατά 35 σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2022, λόγω λήξης συμβάσεων. Φοβόμαστε ότι τελικά αυτός που θα πληρώσει όλο αυτό το πρόβλημα είναι ο πολίτης. Η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, όσο και να προσπαθήσει το προσωπικό, είναι αδύνατον να είναι στο επίπεδο το επιθυμητό. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το προσωπικό του Βενιζελίου βλέπει κάθε μέρα το νοσοκομείο να υποβαθμίζεται. Μετά την υποβάθμιση της λειτουργίας του ιατρείου Πήξης, που ήταν και το μοναδικό στην Κρήτη, τα προβλήματα στη στελέχωση και τα μπαλώματα που επιχειρούνται στις διάφορες κλινικές και υπηρεσίες. Έρχεται να προσθεθεί και η κατάργηση του εκπαιδευτικού ρόλου του διαβητολογικού ιατρείου του Βενιζελίου. Αυτό είναι πολύ δυσάρεστο με την έννοια ότι είναι το μοναδικό διαβητολογικό κέντρο που δίνει και εξειδίκευση σε όλη την Κρήτη και από τα λίγα της Ελλάδας που δίνει εξειδίκευση στη διαβητολογία. Και μάλιστα υπάρχουν ήδη κάποιοι εκπαιδευόμενοι οι οποίοι βρίσκονται στον αέρα αν πραγματικά ισχύσει αυτή η απόφαση.